Τώρα μας την πες. Για τα καλά Ο 12χρονος Παύλος υποδέχεται με ποντιακή λύρα τον κύριο Ιβάν Σαββίδη στην οτορινολαριγολογική κλινική του ΑΧΕΠΑ. Μάρια, θα βγεις και εσύ φωτογραφία. Εκείνος χαμογελαστός και βαθιά ανθρώπινος συνομιλεί και προσφέρει αναμνηστικά δώρα στα παιδιά αλλά και στους μεγαλύτερους ασθενείς. Μια γυναίκα τον καλωσορίζει στα ποντιακά. Όπως λέει ο ίδιος, έχει μεγάλη συναισθηματική φόρτιση για τη συγκεκριμένη κλινική. Από την παιδική του ηλικία ήδη γνώριζε τι σημαίνει να έχει στην οικογένειά σου άνθρωπο που δεν ακούει. Μάλιστα, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν μίλησε για τη μητέρα του. Ναι, έτσι. Я с детства рос и понимал, что значит в доме человек, который не слышит. Ξέρετε, από την παιδική ηλικία εγώ αντιλαμβανόμουν, ήξερα τι σημαίνει να έχει στο σπίτι άνθρωπο ο οποίος δεν ακούει. И когда я вырос и уже мог позволить себе получить любую консультацию самых титулованных врачей. Και όταν ενηλικιώθηκα και είχα δυνατότητα να επιτρέψω στον εαυτό μου να ζητήσω την καλύτερη ιατρική συμβουλή από τους καλύτερους ιατρούς. Я хотел, чтобы хотя бы один день моя мама слышала. Ήθελα να κάνω έτσι ώστε η μητέρα μου έστω και μια μέρα να μπορεί να ακούει. Но врачи сказали очень поздно. Αλλά οι ιατροί μου είπαν τότε ότι είναι πλέον πολύ αργά. Χάρη στη δωρεά υπερσύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού από τον κύριο Σαββίδη, η κλινική Οριλά του ΑΧΕΠΑ έχει μετατραπεί σε πρότυπο κέντρο και σημείο αναφοράς όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Εσείς επιστρέφετε την ζωή στους ανθρώπους. Και εσείς τους βοηθάτε για μια καλή περιοχή. Είναι πολύ κατανόητο σε μένα αυτό. Τα παιδιά με προβλήματα ακοής από πολύ μικρή ηλικία εξετάζονται και υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να ακούσουν. Γεννήθηκε κοφό, μπήκε κοκλιακό σύνδεσμα. Έμαθε να μιλάει, έχει προσωπικότητα και είναι αυτοκινητικό. Я так рад, что детям делают своевременную операцию. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος ότι επιτρέπεται τώρα στα παιδιά να γίνονται εγκαίρως οι χειρουργικές επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Будут расти как полноценные члены нашего общества. Θα μεγαλώσουν σαν κανονικά μέλη της κοινωνίας μας. Αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά. Θα ήθελα, Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω θερμά για την γενναιόδορη βοήθειά σας. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι τα χρήματα αυτά τα οποία μας παρέχετε θα πιάσουν τόπο. Μέσω του προγράμματος ΠΑΟΚ Action, ο κ. Σαββίδης στηρίζει και την παιδοογκολογική κλινική του ΑΧΕΠΑ, ενώ στα υπερσύγχρονα μηχανήματα της κλινικής Οριλά έχουν ήδη εξεταστεί 5.800 άτομα με προβλήματα ακοής.